Έχουν ξεκινήσει στις 10 Αυγούστου οι προπονήσεις του Πανθρακικού. Με τι μέτρα γίνονται και πώς θα συνεχιστούν και στις ακαδημίες οι προπονήσεις? Οι προπονήσεις έχουν ξεκινήσει πολύ σωστά. Πάντα γίνεται ένας προληπτικός έλεγχος θερμομέτρησης προτού μπει κάθε ποδοσφαιριστής μέσα στο αποδυτήριο. Απαγορεύεται να μπουν προσωπικά είδη όπως παπούτσια, τα οποία μεταφέρουν χόρτα ή χώμα. Μπαίνουν οι ποδοσφαιριστές σε μικρά γκρουπάκια για να αλλάξουν μέσα στο αποδυτήριο, ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός. Το ίδιο και στη διάρκεια της προπόνησης είναι χωρισμένοι σε γκρουπ, όπως και κατά το τέλος, όταν έρχεται η ώρα να κάνουν το μπάνιο τους και τον ντους τους, μπαίνουν πάλι σε μικρά γκρουπ, ώστε να μην υπάρχει πάλι ο συνωστισμός. Υπάρχουν τα απαραίτητα μέτρα, τα απαραίτητα μάλλον καθαριστικά, απολυμαντικά υγρά, τα πάντα. Σκουπίζεται ο χώρος συνεχώς. Αυτά πάνω κάτω είναι τα μέτρα που χρησιμοποιεί η ομάδα. Θα συνεχιστούν και στην Ακαδημία και στο... Οι προπονήσεις της Ακαδημίας δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Ξεκινάνε 31 Οκτώβου, καλώς εγώ των πραγμάτων, όπου και εκεί τα μέτρα είναι επίσης πολύ αυστηρά. Θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες μια απολύμανση στο χώρο της Ακαδημίας. Το πρωτόκολλο επιβάλλει να υπάρχει ένα βιβλίο εισόδου-εξόδου για όποιον μπαίνει και όποιον βγαίνει. Να καθαρίζονται οι μπάλες με απολύμανση, με απολυμαντικά υγρά. Όλα αυτά γίνονται κανονικά. Θα υπάρχει θερμομέτρηση και για τα παιδιά, παρόλο που δεν είναι υποχρεωτική. Και επίσης η προπόνηση θα γίνεται σε μικρότερα γκρουπ από ό,τι έχουμε συνηθίσει παλιότερα για την αποφυγή συνωστισμού. Ήδη υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και από τα παιδιά που ήδη είχε ακαδημία, αλλά και από νέα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει από χθες τις εγγραφές μας. Ναι, αρχίζει και υπάρχει το ενδιαφέρον. Μην ξεχνάμε όμως ότι πολλοί κόσμος λείπει ακόμα είτε για διακοπές είτε στα χωριά του. Είναι η δεύτερη ουσιαστικά ενεργή χρονιά της Ακαδημίας. Είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι. Μας πήγε λίγο πίσω αυτή η κατάσταση με τον κορονοϊό. Ευελπιστούμε φέτος να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ομαλά και να μπορέσουμε να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερους νεαρούς αθλητές να έρθουν να διασκεδάσουν, να γνωρίσουν το ποδόσφαιρο όπως ξέρει ο Πανθρακικός και πρεσβεύει στο Πανελλήνιο τόσα χρόνια, να τους διδάξει τα μυστικά της μπάλας και να τους κάνει καλούς ανθρώπους και καλούς χαρακτήρες. Παράλληλα μπορούν να προμηθεύονται και κάρτα για την ενίσχυση της ομάδας. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Είναι μια δύσκολη κατάσταση που έχει επέλθει σε όλο τον κόσμο. Γίνεται μια προσπάθεια για τον Πανθρακικό να επανέλθει στις επαγγελματικές κατηγορίες. Χρειάζεται μια ενίσχυση όπως όλες οι ομάδες. Έχουν βγει κάποιες κάρτες. Θα ήταν ευχάριστο ό,τι μπορεί ο κόσμος από το υστέρημά του να συνδράμει ώστε να υπάρχει μια οικονομική ενίσχυση. Τι βλέπουμε, τι περιμένουμε από το επόμενο διάστημα για τον Πανθρακικό? Καλώς εχόντου των πραγμάτων. Η στόχη είναι πρωταγωνιστική. Δυστυχώς φέτος η ομάδα δεν μπόρεσε να ανέβει στην κατηγορία λόγω των γεγονότων που έγιναν. Φέτος θα ζούσαμε ένα πολύ ωραίο μίνι πρωτάθλημα στα Μπαράζα, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να πραγματοποιηθεί. Θεωρώ ότι η ομάδα θα παλέψει για το πρωτάθλημα, είναι ένα από τα φαβορί και για το κύπελο και ευελπιστούμε και στην επόμενη και στην πρόκριση στις επόμενες φάσεις του κυπέλου Ελλάδος, όπου συμμετέχει ο Πανθρακικός μετά από πολλά χρόνια. Ευχαριστώ πολύ.